Είπαμε ότι εκτός από το θέμα των αισθησιολόγων που είναι το κομβική σημασία σε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το μεγάλο θέμα υποστελέχωσης όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών, διοικητικών, τεχνικών, ακόμη και στην καθαριότητα. Υποσχέθηκε ότι στο επόμενο διάστημα έχει δώσει αυστηρές εντολές στη διοίκηση και στους γιατρούς που ήταν παρόντες στην προηγούμενη συζήτηση, ότι για να λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι των χειρουργείων με τους αναισθησιολόγους, τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο. Βέβαια, εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μετά τους τρεις μήνες, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα αφορά πρόσκληση με μπλοκάκι, που δεν είναι κάτι μόνιμο, είναι κάτι προσωρινό. Άρα θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα να βρεθεί και τρόπος ώστε να έρθει και μόνιμο προσωπικό να καλύψει τα κενά. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι θα δει με ποιο τρόπο θα μπορεί να ισχύει το νοσοκομείο και στις υπόλοιπες ειδικότητες σε σύντομο διάστημα. Τέθηκε το θέμα υπολειτουργίας από εσάς, πώς θα αντιμετωπιστεί σε γενικό πλαίσιο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι. Όχι, μα αυτό ακριβώς σας είπα, ότι τέθηκε θέμα και για το υπόλοιπο προσωπικό και το νοσηλευτικό και το τεχνικό, γιατί χωρίς όλο το υπόλοιπο προσωπικό είμαστε όλοι μια αλυσίδα. Άμα λείπει μια ειδικότητα, ταυτόχρονα πάντα δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για να μπορεί να ανταπεξέρχεται και στα χειρουργεία. Γιατί θα κάνεις το χειρουργείο, δεν θέλεις νοσηλευτικό προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό μέσα στις χειρουργικές αίθουσες και έξω από αυτές όταν τις νοσηλεύεις. Δεν θέλεις προσωπικό στο παθολογικό στα επίγοντα. Δεν θέλεις τεχνικό προσωπικό για να είναι στον απεικονιστικό τομέα. Δεν θέλεις ένας καινούργιο στεφανιογράφο όλο αυτό το προσωπικό που χρειάζεται και όχι έναν γιατρό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θέλει και νοσηλευτικό, τεχνικό. Είπα για να μην λέμε τα ίδια. Χρειάζεται να ενισχυθεί άμεσα. Αυτά όλα θα κριθούν στην πράξη στο επόμενο διάστημα. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά την κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη, περιμένοντας να δούμε στην πράξη τις υποσχέσεις του Υπουργού.